Οι εικόνες με τους τάφους να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από το δρόμο που κατέγραψε η κάμερα της Κρήτη TV στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στο Ρέθυμνο κόβουν την ανάσα. Το βουνό υποχωρεί σταδιακά με συνέπεια ό,τι υπάρχει στο εσωτερικό των τάφων, αλλά ακόμα και οι μαρμάρινες πλάκες τους να καταλήγουν στο οδόστρωμα, ενώ από καθαρά θέμα τύχης δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Και παρότι η επικινδυνότητα του σημείου χρόνια τώρα είναι γνωστή σε όλους τους θεσμικούς του Ρεθύμνου, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ποια είναι τελικά η αρμόδια υπηρεσία που θα βάλει οριστικό τέλος σε αυτό το κακόγουστο σύριαλ. Επειδή έχουν δει το φως στις δημοσιότητες και ορισμένες απορίες δημοτών εκεί σε σχέση με το νεκροταφείο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Αντιπεριφέρεια δεν έχουν αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο θέμα. Τα νεκροταφεία είναι αρμοδιότητα δήμων και του μοναστηριού και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν εκείνοι. Με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες του 2019 στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης αλλά και τα έργα αποκατάστασης που ακολούθησαν, το πρόβλημα με τους τάφους επανήλθε στο προσκήνιο προκαλώντας εκ νέου πονοκέφαλο σε περιφέρεια, Δήμο, Μητρόπολη και κατοίκους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τελευταία Μονή και Δήμος Ρεθύμνου βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για το πώς θα αποκατασταθεί το πρόβλημα, με τη μεταφορά του νεκροταφείου όμως να μην αποτελεί πρόσφορη λύση, αφού οι ιδιοκτήτες των τάφων φαίνεται να μην συμφωνούν και το μοναστήρι να ελπίζει σε κρατικό χρήμα για την όποια παρέμβαση. Εκεί για να γίνει έργο, στο συγκεκριμένο σημείο, θα πρέπει να απομακρυνθούν τάφοι. Όπου εκεί υπάρχει εμπλοκή. Εκεί υπάρχει εμπλοκή. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτή την ώρα, εάν δεν γίνει απομάκρυνση. Καταρχάς δεν είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, σας το επαναλαμβάνω, το θέμα της διαχείρισης των νεκροταφείων γενικά. Τα νεκροταφεία είναι δημοτικά και της Μονής εκεί που είναι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, για να εκτελεστεί έργο θα πρέπει να γίνει διευθέτηση μεταξύ του Δήμου και της Μονής για το θέμα του νεκροταφείου. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση εκεί. Με δεδομένο όμως τη σταδιακή υποχώρηση του βουνού που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους και για την ίδια τη γυναικεία Μονή, η Αντιπεριφέρεια σχεδιάζει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε νέα έργα για τη θωράκιση της βουνοπλαγιάς και κατ' επέκταση και του ίδιου του μοναστηριού. Έχουμε ήδη αναθέσει μελέτη για το συγκεκριμένο μικρό τμήμα. Ένα μικρό τμήμα είναι, έχουμε αναθέσει μελέτη, η οποία μας παραδίδεται εντός των ημερών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, από ό,τι είπε και η Διευθύντρια η κυρία Ρανουτσάκη, και στη συνέχεια θα ανοίξουμε κωδικό να γίνει το έργο αντιστήριξης, το οποίο θα μας υποδεικνύει η συγκεκριμένη μελέτη. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, εντός των Μαρτίου, το πολύ πολύ αρχές Απριλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για το έργο.